Βρισκόμαστε στο γνωστό αυτοκινηστικό στο Γκράτσι, με μια συνέντευξη με τον κύριο Πέτρο Παπαδόπουλο, που είναι γενικός γραμματέας της γνωστής λέσχης ιστορικών αυτοκινήτων Όρκα, με ευκαιρία την δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης που αφορά τα ιστορικά αυτοκίνητα. Τι λέει, με λίγα λόγια, κύριε Παπαδόπουλο, η απόφαση? Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για το βήμα που δίνετε. Το τελευταίο τύπο που κυκλοφόρησε, βεβαίως είναι δελτίο τύπου, αλλά μας έδωσε μια εικόνα το τι υποτίθεται θα περιλαμβάνει η υπουργική απόφαση. Αναφέρει ορισμένες ημέρες που μπορούμε να κυκλοφορήσουμε, μια Δευτέρα, μια Τετάρτη, ένα Σάββατο, δύο μέρες πριν από κάθε εκδήλωση που γίνεται και μια μέρα μετά, όσες είναι ανεργημένες το ημερολόγιο των ομοσπονδιών, των λεσχών. Αλλά από εκεί και πέρα είναι λιγάκι ασαφή μετά, γιατί φτάνει μέχρι τα αυτοκίνητα του 1970. Τα υπόλοιπα έχει βγει απόφαση, έχει δημοσιευθεί αυτό το δελτίο τύπου που σας ανέφερα, το οποίο αναφέρει ότι θα συσταθεί επιτροπή και μέσα σε ένα εξάμηνο, δεκάμηνο, θα είναι σε θέση να αποφασίσει αν το αυτοκίνητο το οποίο βρήκε 70 ιστορικό, ώστε να μπορεί να πάρει, να συνεχίσει να έχει τις ιστορικές πινακίδες σε οποιαδήποτε λες για νίκη. Δηλαδή τα αυτοκίνητα αυτά που είναι των 30 χρόνων που λέμε σήμερα και χαρακτηρίζονται ιστορικά, δεν θα μπορούν να πάρουν ιστορικές πινακίδες. Ακριβώς. Μιλάμε δηλαδή ότι πάμε για τα 50 χρόνια. Ναι, περίπου. Εντάξει. Θα μου επιτρέψει να σου πω κάτι το λόγο που λέει τα πρώτα 100 χρόνια είναι δύσκολο να τα φτιάχνουν όλοι. Πιστεύω να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο, αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ θέλω να πιστεύω, και γιατί πολλά έχουν ακουστεί, θέλω να πιστεύω και να δω δημοσιευμένη στο ΦΕΠ την υπουργική απόφαση. Οπότε τότε θα είμαστε σε θέση να τα συζητήσουμε. Έχουν γίνει διάφορες διαβουλεύσεις και με τις ομοσπονδίες και με υπουργούς που έχουν ή υπουργούς που έχουν ανακατευθεί για την περίπτωσή μας, αλλά τώρα αυτή τη στιγμή όλα λιγάκι μπερδεμένα. Λίγη υπομονή, πιστεύω μέχρι τα μέσα Μαρτίου θα έχει δημοσιευτεί από το υπογραφείο το ΦΕΚ, το οποίο θα περιλαμβάνει την υπουργική απόφαση, οπότε τότε πιστεύω θα τα πούμε καλύτερα. Αυτή τη στιγμή, τι περιμένει και τι προβλέπει οι άνθρωποι, ο κόσμος που ασχολείται με τα ιστορικά αυτοκίνητα? Υπάρχει μία αγανάκτηση, και κοντά στην αγανάκτηση δεν είναι το θέμα αν εσείς έχετε ένα αυτοκίνητο, δύο ή τρία. Το θέμα είναι ότι τα αυτοκίνητα αυτά δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν επειδή έχουν ιδιαίτερη μεταχείριση. Και κοντά σε αυτό δράτε με τις ευκαιρίες να σας πω ότι ένα αρκετό μεγάλο κύκλο με το οποίο περιστρέφεται γύρω το ιστορικό αυτοκίνητο, συνεργεία, μηχανική, ελαστικά, ηλεκτρολόγοι, οι οποίοι βοηθούν να συντηρηθεί και να κρατηθεί ένα αυτοκίνητο παλαιό, αξίας 30, 40 και 50 ετών, χρονολογία 30, 40 και 50 ετών, έχουν μαραζώσει. Μας παίρνουν τηλέφωνο στη λέσχη, μας ρωτάνε πότε να κυκλοφορήσουμε, τι θα κάνουμε, πότε θα λήξει αυτή η ιστορία, και έχουμε μια αντιπαράθεση η οποία είναι κατανοητή από μένα, το δέχομαι, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Βεβαίως υπάρχουν ορισμένες ασάφειες, γι' αυτό σας είπα να δούμε την υπουργική απόφαση, γιατί λέει το προηγούμενη οικία ότι το πρόστιμο είναι 1.500 ευρώ. Λεπτό. Όταν λοιπόν εμένα με σταυματίσει το όργανο και μου κόψει την κλίση, δώσει το διπλότυπο, αυτό το διπλότυπο απάνω, εκτός από το όνομά μου, αναφέρει και την παράβαση. Άρα γράφει δηλαδή παράβαση ΚΟΠ, άρθρο 49, παράγραφος 5. Είναι γνωστό. Έτσι δεν γίνεται στις κλίσεις. Παίρνοντας αυτή την κλίση και πηγαίνοντας ένα ταμείο στην εφορία,
το ταμείο κατά 99% δεν θα την εισπράξει. Διότι μπορεί να την κόψει την κλίση ότι την έχει πλήρωση ο κύριος Παπαδόπουλος, ο κύριος Αθανασίου, αλλά από εκεί και πέρα η αιτιολογία τι θα βάλει. Είναι κενό νόμου που λέμε. Το άλλο σημείο αναφοράς είναι ότι μόλις βγήκε η προηγούμενη υπουργική απόφαση, η περιβοητική αυτή, έγινε προσφυγή. Και όταν σε μια υπουργική απόφαση υπάρχει προσφυγή, αυτομάτως η υπουργική απόφαση ισχύει μεν αλλά δεν ισχύει. Μάλιστα. Πόσες χιλιάδες ιστορικά αυτοκίνητα έχουμε στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή? Ο αριθμός με τις ομοσπονδίες που είναι αναμενημένες στα ιστορικά αυτοκίνητα, ξεκινώντας από τη Νέο Φίλκα, η οποία έχει τον μεγαλύτερο αριθμό, είναι γύρω στα 20.000. Μετά ακολουθεί η Φίλκα, η Έλπα, συγγνώμη, η Έλπα, η οποία έχει ένα αρκετά σημαντικό. Καλό κάτω, πάντως μιλάμε για 50.000 αυτοκίνητα. Άμα δεν είναι 50, θα είναι 40. Μιλάμε λοιπόν για 40.000 αυτοκίνητα, ένας πολύ σημαντικός αριθμός τέτοιου είδους λέσχες, ομοσπονδίες. Πούμε ότι η ΟΜΑΕ έχει, δεν έχει 2.000 αυτοκίνητα, για να καταλάβουμε τη σχέση. Μπορεί να έχει και 3. Μπορεί να έχει και 3. Άρα έχουμε πολύ μεγάλη διαφορά, έχουμε δυνατές ομοσπονδίες και λέσχες, οι οποίες θα πρέπει να μπορούν να επηρεάσουν το όλο στερέωμα. Ακριβώς. Του χώρου στην Ελλάδα. Η ΕΟΦΗΠΑ, δηλαδή η Ομοσπονδία των Μήκων, η οποία είναι η Όρκα, έχει γύρω στα 25.000. Μέχρι και τις μηχανές. Και είναι οχημάτων, ιστορικών οχημάτων. Οπότε στο όχημα συμπεριλαμβάνονται και οι μηχανές. Ευχαριστώ πολύ, Φαράση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που περισσότερο που διαθέσατε για μας. Σίγουρα θα ξαναμιλήσουμε, θα είμαστε σε επαφή για να δούμε το τι θα γίνει με αυτό το αλαλούμ προκλήθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση. Ελπίζω και στα καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ για την έκθεση που κάνατε. Δεν ξέρω κατά πόσο σας βοήθησα στο σχεδιασμό της καινούργιας. Ποιος πιο ειδικός. Κία που θα βγει στην αέρα, αλλά εν πάση περιπτώσει πιστεύω ότι λίγη υπομονή χρειάζεται. Να είστε καλά. Ευελπιστώ όλοι να γίνουν καλά.